Πάρα πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, και τα mail. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θέλω ακόμη μια φορά να σας ξαναδείξω το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα κυκλοφορεί το πρωί στα περίπτερα Παρασκευή με φοβερό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, και για την εντολή Τραμπ να αλλάξει γραμμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε να λύσουν μόνοι τους οι Ευρωπαίοι το ελληνικό ζήτημα, όπως ζητάει εδώ και μήνες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και το πρώτο θέμα είναι φωτιά. Οργισμένος ο Αλέξης, με φίλη και καμένο, να τους καλέσει στο γραφείο του Πρωθυπουργός και να τους πει να κάτσουν φρόνημα και οι δύο, φίλες και φίλοι. Και η Κόντρα. Ορίστε, κύριε Κατσικάρη. Να τους τραβήξει τα αυτή. Αυτό περίπου, έτσι. Τώρα, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και τον κύριο Τόμψεν, το διευθυντή του ΔΝΤΟΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φίλες και φίλοι. Έχουμε νέο χτύπημα από τον Πολ Τόμψεν, ο οποίος ακόμα με δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπογράφει άρθρο στο blog του Ταμείου. Τον βλέπετε τον κύριο Τόμψεν. Λένε ότι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση των μη βιώσιμων κρατικών χρεών είναι κάποια ελάφρυνση σε συνδυασμό με ένα αξιόπιστο πρόγραμμα προσαρμογής. Κάνουν σαφείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κύριε Κατσικάρη. Ναι, ναι. Κάνουν σαφείς προειδοποιήσεις από τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που ζητάει η Γερμανία, ο Σόιμπλε κτλ. Και ξανά στο προσκήνιο έρχεται το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, μυρίζουν μπαρούτι ανάμεσα στο ΔΝΤΟΥ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ευρώπη και τη Γερμανία. Κύριε Κατσικάρη. Όπως βλέπετε, έχουν αλλάξει και ισορροπίες λίγο. Όπως είπε και ο κ. Καπερνάρος, εννοώ στο εταιρικό του ΔΝΤΟΥ. Αλλά και η κυρία Λαγκάρτ που έλεγε ότι δεν βγαίνουν, πρέπει να γίνει κούρεμα, προχθές στην καγκελαρία, είπε ότι όχι, να το δούμε μετά 18-19, να κάνουμε κάποιες διευθετήσεις. Ο κύριος Τόμψεν, που είναι γεράκι, δυνατό γεράκι του ΔΝΤΟΥ και μπροστινός, κάνει αυτό που είπατε στο blog. Το είδα και εγώ νωρίτερα ερχόμενος, το διάβασα. Λέει, πάνε ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Όπως βλέπετε όμως, στο τέλος, όλοι αυτοί συντείνουν σε μια κατεύθυνση, να στριμώξουν την Ελλάδα. Έτσι, πέρα από το ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας κλπ. Στο τέλος υπάρχει και μια συμπαιγνία ενδεχομένως σε μερικά πράγματα. Άρα, εδώ, ερχόμενος και στο πρωτοσέλιδο που είπατε, το ευρηματικό αυτό και το, την πληροφορία προφανώς, έτσι, είναι μια είδηση αυτό. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι οργισμένος με τον εαυτό του. Κυρίως. Όχι με τον κύριο Φίλη, τον οποίο έφαγε επειδή τον πίεσε ο κύριος Καμένος και ο κύριος Φίλης οργισμένος τώρα τα βάζει με τον κύριο Καμένο και γίνεται όλο αυτό το πινκ-πονκ, το οποίο είναι και λίγο στάχτη στα μάτια των πολιτών, κύριε Λιάτσο, υπό την έννοια ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα από το να ασχολούμαστε με όλα αυτά ή με τον κύριο Φίλη τις ξαφνικές αγάπες, ότι θυμήθηκε τώρα ότι ο κύριος Καμένος είναι ακροδεξιός ή κάτι άλλο, δεν ενταιριάζουν λογικά, αλλά ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Αυτό απαντάμε στον κύριο Φίλη για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Όλα αυτά τα θέματα θα λυθούν μετά τις επόμενες εκλογές. Θα υπάρχει αλλαγή συσχετισμών, θα είναι άλλα κόμματα στην Βουλή. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να είναι και ο κύριος Βελόπουλος και οποιοδήποτε άλλος. Και τότε πάλι τον κύριο Δημαρά δεν τον βάζω πάρα πολύ σε όλα αυτά, γιατί είναι οικολόγος και είναι και φίλος μου. Και νομίζω ότι ασφιχτιά εκεί είχε διαφωνήσει και με τον Πρωθυπουργό που τον κάλεσε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εν πάση περιπτώσει. Είμαστε ξεχωριστό κόμμα. Ναι, είστε ξεχωριστό κόμμα. Αλλά, αλλά με μια πολιτική. Συμβαδίζεται. Αλλά όχι, θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να σταματήσει, κύριε Λιάτσο, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αυτή η μερικές φορές και φαιά προπαγάνδα. Δηλαδή, κάπου έχουν φτάσει τα πράγματα στα όρια τους και ο κύριος Τσακαλώτος λέει το ένα, λέει το άλλο. Πέρε σε εσάς εδώ πάλι. Και νωρίτερα έλεγε ότι θα παραιτηθώ, θα πάω να παραιτηθώ. Και δεν θα ψηφίσω, έλεγε ότι είναι έξω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο να πάμε σε 3,5% πλεονάσματα, να πάμε σε προληπτική προνομοθέτηση μέτρων και όλα αυτά. Ναι, ναι. Και ξαφνικά όλα αυτά καταραίουν. Δηλαδή είναι σαν ένα ντόμινο, ας πούμε, πέφτουν τα τουβλάκια και φτάνουμε σε ένα σημείο να θεωρούμε μεγάλη επιτυχία ότι έρχεται η κυρία Βελκουλέσκου την πρώτη του μηνός, την Τρίτη. Να σας ζητήσω να κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Κατσικάρη, για μια φοβερή δήλωση που έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Γιούνκερ, και το επισημαίνει και το ενυπέκ του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, ο οποίος λέει, φίλες και φίλοι, φοβερά πράγματα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επισήμων χιλέων. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο υπερέχει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μιλάμε για μια πρωτοφανή δήλωση του Προέδρου της Κομισιόν, κύριε Κατσικάρη. Βεβαίως. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίση, έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
αυτή η δήλωση δείχνει ότι τα πράγματα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν έτσι και να ξέρουμε να υπάρχουν ίδια μέτρα και σταθμά και όχι όπως μας συμφέρει ευρύτερα. Αυτό θίγει, αυτό που λέτε, θίγει τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή τη συμμαχία αυτή που έχουμε. Σας θυμίζω, επειδή θέμα, ξέρω ότι τα παρατηρείτε πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, σας θυμίζω δημοσίευμα της La Repubblica, της Ιταλικής Εφημερίδας, πριν από κάποια 24 ώρα, που έλεγε ότι τέλη Μαρτίου ο Χιούριος Γιούνκερ θα παραιτηθεί. Ναι, είχε δημοσίευμα, το οποίο βέβαια εντάξει, υπήρξε πιστεύω, μια διάψευση γι' αυτό. Δεν τα πιστεύω, κύριε Λιάτσο. Όπως είδατε και με την κυρία Λαγκάρτ, πήγε στην κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Τόμισεν λέει άλλα. Ο κύριος Γιούνκερ λέει θα παραιτηθεί, θα παραιτηθεί. Υπάρχει και στην Ευρώπη ένα κογκλάβιο των Βρυξελών, όπου παίζονται διάφορα πράγματα και μια μάχη συσχετισμών. Αλλά αυτή τη στιγμή. Στο διατάφτα. Αυτό που θέλω να πω και να μείνει είναι ότι σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, η οποία είναι σίγουρο θα πάει χειρότερα γιατί είμαστε με την πλάτη του στον τοίχο και μπορεί μερικές φορές να δούμε και ένα κατήχορο χωρίς φρένα, έχει μεγάλη σημασία μαζί, γιατί κανένας δεν μπορεί μόνος του, να προετοιμάσουμε ένα καινούριο μέλλον για τους Έλληνες πολίτες, για τις γενιές που έρχονται. Εντός της Ευρωζώνης, εντός Ευρωζώνης, ενωμένοι, διαπραγματευόμενοι με μια γροθιά. Έτσι, πιστεύετε γιατί δηλαδή δεν μπορεί μόνος του. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρωζώνη, δηλαδή να γίνει μια πιο δίκαιη κατάσταση για όλα τα μέλη κράτη. Μπορεί να αλλάξουν εκεί. Βλέπετε σήμερα ότι ο Μάρτιν Σούλτς είναι μπροστά από τη Μέρκελ. Αυτό είναι μια διαφορετικότητα. Δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι μια διαφορετικότητα. Πάντως, επειδή το 2015 το καλοκαίρι μπήκαμε στο πράσινο μήλι, δηλαδή γίναμε μελοθάνατοι και ξαναβγήκαμε. Αυτό πρέπει να ευχηθούμε και αυτό πρέπει να προσέξει πολύ καλά η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της, γιατί η επικοινωνία και όλα αυτά τα παραμύθια τελειώνουν, είναι πολύ κοντό, η αλήθεια θα φανεί και φαίνεται. Μάλιστα. Και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, πρέπει να προσέξουμε να μην ξαναμπούμε, κύριε Λιάτσο, στο πράσινο μήλι, να γίνουμε μελοθάνατοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσικάρη. Γιατί δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να σοβαρευτούν. Θέλω να πάμε στον κύριο Στρατούλη, αλλά θέλω να βάλετε και τον κύριο Βελόπουλο στο παράθυρο, στο τριπλό. Και πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Στρατούλη, ακούστε, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον κύριο Αντώνη από την Καλλιθέα, ο οποίος λέει, αναφέρεται στον κύριο Κικίλια, στον νέο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κικίλιας έγινε γυμναστής ελαίο μπάσκετ και μετά μπήκε στην ιατρική ελαίο γυμναστικής ακαδημίας. Τώρα είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Με ποια προσόντα? Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη από αρθροσκόπηση? Κύριε Αντώνη, εσείς τα λέτε αυτά στο μήνυμά σας. Ο κύριος Κικίλιας θα κριθεί, όπως κρινόμαστε όλοι, αν θα τα πάει καλά, στο πολύ δύσκολο, πόστο που έχει, στον τομέα της επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στρατούλη, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα κάτι που είπατε να το υπογραμμίσω, ότι αύριο ξαναξεκινά επιτέλους η δίκη για το σκάνδαλο της Siemens, με τα μαύρα ταμεία της Siemens που λάδωνε. Χωρίς το Χρήστο Φαράγκο. Τα πουλάδωνε και πολιτικά στελέχη από τα δύο μεγάλα τότε πολιτικά κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αλλά και υψηλούς παράγοντες του κρατικού μηχανισμού και των δημόσιων επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσει αναθέσεις έργων και προμήθειες. Χωρίς το Χρήστο Φαράγκο. Χωρίς το Χρήστο Φαράγκο. Πέρασαν, Κυριάκο, από τότε. Από τότε που υπογράφηκε η σύμβαση αυτή του ΟΤΕ, που ήταν η μητέρα όλα των μειζών. Και γελούσε. Συγγνώμη, Δημήτρη, επειδή πλήρωσε την ύφη με τη Siemens, εσύ ειδικά. Γιατί έκανε αγώνα. Εντάξει, εγώ την πλήρωσα. Αντιπαράθεση μου έκανα. Αντιπαράθεση μου έκανα η εταιρεία. Και λέει, εγώ στην Ελλάδα δεν μπορώ να ξαναρθώ, ούτε έχει επιχειροποιήσει ούτε τίποτα. Τόσα χαιρετίσματα μου λέει. Ναι, δυστυχώς. Μόναχα στην πλατεία πίναμε καφέ μαζί. Δυστυχώς. Επειδή πέρασαν 20 χρόνια από τότε που υπογράφηκε αυτή η σύμβαση με τη Siemens και την Intracom, και τώρα, αν ξεκινήσει, γιατί μπορεί να ξαναναβληθεί. Και ήθελα in memoriam στη μνήμη να πω ότι δυστυχώς δεν ζει μία συνάδελφό σας, εσένα Κυριάκου και Εμίλη, η Αριστεή Μπουγάτσου, η οποία το είχε παλέψει, είχε κάνει αποκαλύψεις από την δημοσιογραφική της έρευνα, ξαναξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί εγώ μπορεί να φώναζα από το 1998, που ήμουν στον ΟΤΕ μέλος διοίκηση, είχα διαφωνήσει, είχα πει εδώ είναι η μητέρα των μειζών κλπ. Αλλά περίπου δεν με ακούγε κανένας. Αλλά ήταν η Αριστεία Μπουγάτσου με τα δημοσιεύματά της, νομίζω έριξε πολύ φως αυτή την υπόθεση και έκανε αναπόφευκτη την παρέμβαση στο εισαγγελέα. Δυστυχώς δεν ζει, πέθανε πάρα πολύ νέα, πάρα πολύ όμορφη, δυστυχώς δεν. Και στη μνήμη της ήθελα να πω ότι αξίζει τον κόπο για εσάς που είστε δημοσιογράφοι και για τη δημοκρατία, να επιμένεις στην έρευνα, τη δημοσιογραφική, την πολιτική, ειδικά όταν πρόκειται για σκάνδαλα τα οποία ζημίωσαν το λαό, την πατρίδα, τη χώρα μας κλπ. Τώρα, κοιτάξτε, εμείς από τη Λαϊκή Ενότητα θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καθαροί.
στο πού πάει η χώρα. Η χώρα με τη συνέχιση του τέταρτου ουσιαστικά μνημονίου και μάλιστα χωρίς η χώρα μας να πάρει λεφτά μετά το 2018 θα συνεχίζει να σαπίζει, ο λαός μας θα συνεχίζει να εξανθρωποδίζεται, μέλλον ανάπτυξης και μια θετικής προοπτικής και ελπίδας δεν υπάρχει με αυτές τις πολιτικές και με αυτή τη συμφωνία που κατ' αρχή επιτεύχθηκε. Η άποψή μας είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από αυτό το ζουρλομανδία, από αυτή τη φυλακή, από αυτό το στενό κορσέ της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα μέλλον μπορεί να έχει μόνο εάν πάει σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση, σε ένα αναπτυξιακό φιλολαϊκό πρόγραμμα. Και ο μόνος τρόπος να πάει σε αυτό το πρόγραμμα, να μπει μπροστά η ανάπτυξη, να μπουν μπροστά κοινωνικές πολιτικές, να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία και η κοινωνία, είναι να πάει στο εθνικό νόμισμα. Δεν φτάνει από μόνο του το εθνικό νόμισμα, είτε δραχμή το πούμε, είτε νέα δραχμή, είτε όπως το πούμε, δεν φτάνει από μόνο του. Πρέπει να συνοδεύεται από ένα τέτοιο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στήριξη της παραγωγής και στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική οικονομία και στο δευτερογενή τομέα, την βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Και ο μοναδικός τρόπος να έχει ρευστότητα η χώρα μας, να έχει χρήματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πακέτο επενδύσεων στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον διπλασιασμό του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων με δημόσια έργα κλπ. Να βρει ο κόσμος δουλειά, η νεολαία μας, αλλά και στήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών και των άλλων στην πόλη που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, είναι ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει πραγματικά να δώσει μια διέξοδο και μια ελπίδα. Και είναι ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, τις συντάξεις, τους μισθούς, κυρίως την κατώτερη σύνταξη, τον κατώτερο μισθό. Με αυτόν τον τρόπο θα ανέβει και η αγοραστική δύναμη, θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των λαϊκών νοικοκυριών, θα αυξηθεί και η δυνατότητά τους να καταναλώνουν και θα αυξηθεί η δυνατότητα για να, όπως σας είπα, για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία και η κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από εκεί που είμαστε. Πρέπει να ξανααποκτήσουμε τη νομισματική μας ανεξαρτησία, τη νομισματική μας πολιτική και μέσω αυτής και την εισοδηματική και τη δημοσιονομική πολιτική και μέσω αυτής την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική και λαϊκή κυριαρχία της χώρας μας. Δεν θα χρωστάμε σε ευρώ, γιατί αν πας στο εθνικό νόμισμα δεν θα εξαρτιέσαι από τους εκβιασμούς των δανειστών και μπορείς να σταματήσεις την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της χώρας, γιατί δεν θα εξαρτιέσαι από αυτούς να σε χρηματοδοτήσουν για να αποπληρώνεις ένα άδικο, ένα επαχθές, ένα παράνομο δάνειο που θα σε αναγκάζουν μαζί με τα λεφτά που σου δίνουν να υπογράφεις και μνημόνια και μνημόνια της λιτότητας. Εκτός αν εννοεί ο κύριος Σόιμπλε προτείνει ότι θα ξανάρθουν τα πλοία στον Πειραιά που είχαν έρθει παλιά, τα πολεμικά πλοία όταν τα πληρώσαμε τα δάνεια. Κυριάκο, δεν πάμε σε πόλεμο. Δεν πάμε σε πόλεμο. Θέλουμε μία διέξοδο, μία ελπίδα για το λαό, την πατρίδα και την νεολαία. Δεν υπάρχει άλλη απειλή. Δεν υπάρχει μέσα στην Ευρωζώνη, Κυριάκο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μακάρι. Πώς κρίνεται ότι ο κύριος Σόιμπλε προτείνει με πολλούς τρόπους και παλιότερα να πάμε στο. Ναι, δεν λέει τα ίδια πράγματα. Δεν λέω ότι λέει τα ίδια. Θα πω ότι το σχέδιο Σόιμπλε δεν το είδαμε ποτέ. Εγώ όταν ήμουν υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγώ και ο Λαφαζάνης. Όχι, για να ξέρετε. Εμείς, σαν υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά και ο Λαφαζάνης και άλλοι υπουργοί και ο Χουντής και ο Ήσυχος και η Νάντια, είχαμε ζητήσει από τον Πρωθυπουργό εκείνη την κρίσιμη περίοδο και του είπαμε πού είναι αυτό το σχέδιο. Λέει είναι κλειδωμένο στο γραφείο του Γιούνκερ 1000 σελίδες. Αντί να έχει Ελλάδα σχέδιο, αντί να έχει Ελλάδα σχέδιο, εναλλακτική λύση να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πει ή πάω σε αξιοπρεπή συμφωνία ή βγαίνω από την Ευρωζώνη έχω και σχέδιο. Βρεθήκαμε να μας εκβιάζει ο κύριος Σόιμπλε. Και ο κύριος Σόιμπλε. Μισό, Εμίλιο, γιατί είναι κρίσιμο, δευτερόλεπτα. Ο κύριος Σόιμπλε δεν λέει το ίδιο με τη λαϊκή ενότητα, με το ΕΠΑΜ, με την Ανταρσία, με το ΚΚΕ και άλλους. Ο κύριος Σόιμπλε μιλάει για γερμανική δραχμή, για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ με τον έλεγχο της γερμανικής ευρωζώνης. Εμείς μιλάμε για ελληνική δραχμή, για εθνικό νόμισμα της δικής μας χώρας, το οποίο δεν θα είναι από μόνο του, αλλά θα είναι με ένα σχέδιο που θα έχει μια ελληνική κυβέρνηση, μια πραγματικά λαϊκή αντιμνημονιακή κυβέρνηση, με ένα σχέδιο δικό της. Όχι να μας διώξουν αναγκαστικά από το ευρώ, αλλά να βγούμε με ένα σχέδιο ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, στήριξης των λαϊκών εισδρομάτων και κάλυψης των κοινωνικών αναγκών. Επειδή μιλήσατε εσείς, μην παρεμβαίνετε, γιατί μένει ελάχιστος χρόνος για μας που είμαστε παροταξικά έτσι. Παρακαλώ, κύριε Καπενάρο. Εσείς το έκανατε. Παρακαλώ. Δύο στοιχεία.
Πρώτον, ότι η City Group λέει απίθανη ποσοτική χαλάρωση, διότι γι' αυτό παλεύουμε τώρα ουσιαστικά, για να κλείσει αξιολόγηση ή για να πάρουμε την ποσοτική χαλάρωση. Ακριβώς. Παλεύουμε για δύο πράγματα. Πήραν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοτική χαλάρωση μόνο και, και χρέος, το ένα. Και δεν βλέπει η City Group έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, ως πότε λέτε. Ως το 2021. Ως το 2021. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και τότε θα υπήρχε μια άτακτη χρεοκοπία που... και ασύντακτη έξοδο του ευρώ. Δυστυχώς άτακτη χρεοκοπία. Ακούστε κύριε Λιάτσο, αυτό σημαίνει άτακτη χρεοκοπία και ασύντακτη έξοδο του ευρώ. Που είναι εντελώς διαφορετικό αυτό από μια σχεδιασμένη και συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ. Είναι τελείως διαφορετικό και καταστροφικό. Δεν θέλει ο ελληνικός λαός όμως. Συντεταγμένη. Μα σας το λέει και η τράπεζα, εκεί οδηγούν τα μνημόνια. Κύριε Στρατούλη, κύριε Στρατούλη, επιτρέπετε εσείς... είναι καταστροφή, πρέπει να γίνει σχεδιασμένα, σχεδιασμένα με επιλογή ελληνικής κυβέρνησης. Θα παρακαλέσω. Όχι να σε πάνε εκεί μετά. Θα παρακαλέσω να μην παίρνουμε χρόνο από τους υπόλοιπους. Κύριε Καπερνάρο, αντιδημοκρατικό. Παρακαλώ. Πάρα πολύ προσοχή. Κρίνεται και η δημοκρατικότητα όλων μας στο διάλογο που γίνεται, διότι άμα ο ένας μιλάει περισσότερο και γλέπει. Την ώρα λοιπόν που εμείς κουβεντιάζουμε για ποσοτική χαλάρωση, για το πλάκωμα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με Γερμανία και τους υπόλοιπους πιστωτές, για το τι λέει ο Τραμπ και ο Υπουργός Οικονομικών του κτλ., το Τσεσμέ έχει βγει κάτω από τη Σαμοθράκη και κάνει βόλτες. Περνάει ελικόπτερο σήμερα, αγαπητέ κύριε Καπερνάρε, τουρκικό. Μας είπανε στην αρχή ότι έπεσε το τουρκικό ελικόπτερο 3 χιλιόμετρα από τα Ήμια. Τώρα μας λένε ότι πέταγε πολύ χαμηλά διότι έκανε εκπαιδευτική πτήση πάνω από τα Ήμια. Κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ γίνεται της κακομοίρας στα Ήμια με τα σκάφη το ένα να κυνηγάει το άλλο. Εμείς κουβεντιάζουμε για την οικονομία και παράλληλα η Τουρκία προκαλεί απαράδεκτα 24 ώρες το 24ωρο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Σκεφτείτε, παρακαλώ. Σκεφτείτε δε να μην ήταν και το ΝΑΤΟ με 4-5 πλοία και να εποπτεύει. Και το ερώτημα είναι διπλό. Σκεφτείτε το ερώτημα είναι το ΝΑΤΟ που το πληρώνει η Ελλάδα τι κάνει και το δεύτερο πολύ μεγάλο ερώτημα είναι. Επειδή τα σύνορα του Αιγαίου μας, τα εθνικά μας σύνορα, είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, φίλες και φίλοι, έχει σύνορα του Αιγαίου και το ξέρουμε. Η Ευρώπη, έχει σύνορα, έχει σύνορα η Ελλάδα στη θάλασσα. Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν, φίλες και φίλοι, οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν βγαίνει ούτε ένας να κάνει μία δήλωση για το απαράδεκτο γεγονός. Ο κύριος Τσίπρας το είπε και επισήμως και στην κυρία Μέρκελ, το λέει η ελληνική κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Γκοντζιάς, το τι γίνεται κάθε μέρα στο Αιγαίο με τον κύριο Ερντογάν και τους Τούρκους. Και δεν βγαίνει κιχ, ούτε μία δήλωση, κύριε Καπερνάρε. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Και πολύ σωστά είπατε για το ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ είναι στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Και το ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έκανε μπάργκο στη Ρωσία για την Ουκρανία. Εδώ γατάκια. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Γατάκια, γατάκια. Να πούμε για, θέλετε, για το πείτε, προηγούμενο θέμα τη οικονομία. Εγώ θα βάλω ένα θέμα στο τραπέζι που πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, οποιαδήποτε βελτίωση, ό,τι πρότεινε ο καθένας σήμερα εδώ, εάν δεν συμφωνήσουμε όλοι οι Έλληνες ότι πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνήσεις αν μπορούν να επιβάλλουν σε αυτούς τους δανειστές και εταίρους τους, λέμε, την διακοπή εξυπηρέτησης του χρέους. Είναι δυνατόν. Πώς θα παράξουμε, πώς θα εξαγάγουμε, πώς θα κάνουμε παραγωγή, με ποια μέσα. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο κύριος βουλευτής και είναι και πράσινος για αγροτική πολιτική. Αγοράζουμε σπόρους. Παλιά είχαμε ελληνικούς σπόρους. Τώρα μας τους πουλάνε τους σπόρους. Εάν δεν μας πουλήσουν σπόρους, όσο και να μας βάλουν την τιμή, δεν θα έχουμε καν αγροτική πολιτική. Δεν μιλάω για τα άλλα, είπαμε και ξύπαμε, για τις φορολογήσεις του αγροτικού πετρελαίου, για τα λοιπάσματα, για. Όλα αυτά αγοράζονται με ΦΠΑ που ανεβαίνει. Ποια αγροτική πολιτική, ποιον κόσμο κοροϊδεύουμε. Κοροϊδεύουμε τα μούτρα μας άμα επαναλαμβάνουμε αυτά τα στερεότυπα. Μάλιστα. Και το θέμα είναι το εξής, κύριε Λιάτσο. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να κάτσουν κάποιοι άνθρωποι. Εμείς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθηγητές πανεπιστημίου οικονομικών που ασχολούνται με την πλατφόρμα πώς είναι δυνατόν να βγούμε από το αδιέξοδο. Και αυτό είναι το εξής. Πώς θα μπορέσουμε εμείς με την αυτοκριτική μας και με τις αυτενέργειές μας να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες σαν Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να συντηρηθούν ασφαλιστικά ταμεία με κατεστραμμένη ιδιωτική οικονομία. Ποιοι θα δουλέψουν για να τροφοδοτήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία όταν αυτή τη στιγμή καταστρέφεται ο μέσος Έλληνας, καταστρέφεται η μεσαία τάξη, καταστρέφεται ο μέσος επαγγελματίας. Και για να ολοκληρώσω, γιατί νομίζω πως είμαι, πλησιάζω τον χρόνο των άλλων καλών συνομιλητών μας. Ναι, ναι. Το
Έχουμε ενιαίο νόμισμα χωρίς ενιαία οικονομία. Φροντίσαμε καθόλου γι' αυτό? Είναι δυνατόν ποτέ να συγκρίνουμε την γερμανική οικονομία με την ελληνική οικονομία και λέμε έχουμε κοινό νόμισμα το ευρώ και να τασσόμαστε υπέρ του ευρώ? Είναι δυνατόν να είμαστε επικυρίαρχο κράτος αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να λέμε θα είμαστε ενώσεις στην Ευρωζώνη? Μα ήδη πρέπει να τους αναγκάσουμε να μας βγάλουν, να μας αποζημιώσουν για να γίνουν αυτά που λέμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν λέμε έξω από την Ευρωζώνη, δεν λέμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέσφατο. Φαινάκι απεδείχθη. Και αυτό το ήθελαν και οι ίδιοι, γι' αυτό και μας πήραν με πλαστά χαρτιά. Τελειώνοντας, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με επιστήμονες, θα μάθετε αυτές τις μέρες, θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, που πραγματευόμαστε αυτό το πλάνο, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρχουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, διότι οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουμε εάν δεν διορθώσουμε αυτό το βασικό παράγοντα, την παραγωγή καταρχάς, και στη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε για την προστασία των συνόρων μας, διότι έχουμε οι γείτονές μας είναι εχθροί μας. Εάν δεν ξεκινήσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένας φίλος μου στέλνει το εξής μήνυμα, δεν από το όνομά του. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Η Λαγκάρτη Μέρκελ τη συνάντησε εχθές. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Αν υπήρχε Ευρώπη, δεν θα συναντούσε τη Μέρκελ. Γερμανία υπάρχει. Διμερές είναι το θέμα. Είναι σαφές. Κύριε, έκανε και ανάλυση σε αυτό. Το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Λοιπόν, ότι είναι γερμανική Ευρώπη. Γερμανική Ευρώπη. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Κύριε Λιάτσο, όσο συζητάμε τόση ώρα εδώ, μου έχει έρθει μία εικόνα. Ωραία κουβέντα γίνεται. Ναι, καμία αντίρρηση. Ναι, μία εικόνα, ναι, η οποία πραγματικά θα τα πει όλα. Ναι, ναι. Είμαστε σε μια ωραία παραλία, λιαζόμαστε και έτσι κολυμπάμε, αλλά δεν γνωρίζουμε το τσουνάμι που θα έρθει, ούτως ώστε να έχουμε πάρει τα μέτρα μας να βρεθούμε σε κανένα ύψωμα. Ακριβώς αυτό θα γίνει με την Ελλάδα. Και είπε κάποιος νωρίτερα ότι το 2021 πλησιάζει, ναι, ναι, γιατί διάβαζα και μια μελέτη παλιότερα και έλεγε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ήμουν πάντα της άποψης ότι πριν σε διώξουνε, πριν σε φτάσουν στο έσκατο σημείο, κοίτα τι θα κάνεις. Και εδώ λοιπόν. Τι λέτε εσείς λοιπόν? Εδώ θα σας πω τι εγώ. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ για τα όσα γίνονται θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός έτσι κι αλλιώς από τις πολιτικές των μνημονίων, και αυτό να μην ξανεπανερχόμεθα είναι σαφές. Και μάλιστα μετά το τελευταίο που υπεγράφει και δηλώθη η κατοχή δια των 5 κομμάτων μνημονιακών στη Βουλή. Ναι, ναι. Και όλο το όσο τα όσα γίνονται τώρα δήθεν ότι έχουμε διαπραγματεύσεις και τούτα και εκείνα ήταν όλα προαποφασισμένα, απλώς οι τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι το ζήτημα λοιπόν για μας είναι, δεν είναι ιδεολογικό αυτή τη στιγμή μόνο, δηλαδή αν θα είναι από τη μια πλευρά του πολιτικού συστήματος ή από την άλλη, είναι κυρίως εθνικής λύσεως, πατριωτικής λύσεως. Αυτό είναι το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό θα έλεγα, και αυτό λέει και το ΕΠΑΜ, τελευταία το λέει στεντόρια, ότι θα πρέπει να βρεθούν όλες οι πατριωτικές δυνάμεις, διότι ένα είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, η απελευθέρωσή της από την κατοχή ή από τη φυλακή, όπως λέει ο φίλος μου ο Βασίλης εδώ δίπλα. Αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα, και εκεί αν δει κανείς και διαβάσει πίσω από το παραβάν τη δήλωση Γιούργεν, τι θα δει? Ότι είμαστε ως Ελλάδα ήδη εκτός. Διότι λειτουργούμε μαζί τους συμβατικά. Και συμβατικά κάτω από τους όρους που θέτουν. Έως πότε θα πάει αυτό? Έως πότε ο Έλληνας θα είναι εκείνος ο οποίος θα πληρώνει το μάρμαρο μέσα στην Ευρώπη προσφέροντας και μην παίρνοντας τίποτα? Διότι μάλιστα ο φαύλος κύκλος αυτός ανακυκλώνει το πρόβλημα και το μεγιστοποιεί. Φαντάζεστε το 260 που λένε για το χρέος, παραδείγματος χάρη, που είναι για μας παράνομο. Όταν λέμε παράνομο το εννοούμε θεσμικά, νομικά παράνομο. Και αυτό όταν κανείς αυτή τη στιγμή το μεριματική διακοίνωση το πει στον ΟΗΕ, δεν χρειάζεται να το διεκδικήσει, απλώς να το πει και να πάρει τα μέτρα του να φτιάξει δικιά του πολιτική με δικό του νόμισμα στη δικιά του χώρα με δικές του τράπεζες για να ενισχύσει την παραγωγή, διότι θα είχα αντίρρηση να συμφωνήσω με τον αγαπητό φίλο το Βελόπουλο, αλλά πώς θα ενισχύσεις την παραγωγή σου, με τι, με τις διεκτίβες της Ευρώπης και που σου λένε κόψε τα μπέλια και κόψε τις ελιές τελευταίως? Είναι δυνατόν?
Και χωρίς δικό σου νόμισμα, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα δηλαδή να χρηματοδοτήσεις την παραγωγή, χωρίς να δώσεις. Sorry, με συγχωρείς και αγαπητέ Βελόπουλε. Χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να δώσεις σε αυτόν που χρειάζεται σήμερα, ποιος είναι η φτωχή οικογένεια και ο καταπιεσμένος τα μάλα. Συγγνώμη λίγο, σας παρακαλώ. Ο συνταξιούχος, γιατί το χρήμα που θα πάρει θα πρέπει να βγει στην αγορά, να γίνει κινητήριος δύναμης της οικονομίας, κύριε Ελιάτσο. Αυτό είναι και αυτό προτείνουμε εμείς ως ΕΠΑΜ. Πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Για την απελευθέρωση της πατρίδας. Πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό κύριο Βελόπουλο, θα διαβάσω δύο μηνύματα. Εγώ θέλω να σας τα διαβάσω τα μηνύματα για να. Αφήστε το τριπλό. Είναι από την κυρία Άννατο ένα μήνυμα, Παπασχηνοπούλου. Ο κύριος καθηγητής και ο κύριος Καπερνάρος είναι οι μόνοι που είπαν σωστές κουβέντες, οι άλλοι τρώγονται. Γι' αυτό θα πάρουν ό,τι τους αξίζει. Όσον αφορά για τον κύριο Βελόπουλο, αν μπορεί, ας τα κάνει αυτά που λέει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, μου λέει. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, Διέρη και Βασίλευε, αυτοί είναι οι Έλληνες. Και όπου υπάρχει ασυνονοησία, το καράβι δυστυχώς βουλιάζει. Εμείς τι φταίμε, μου λέτε. Επειδή δεν παίρνουμε τα όπλα να τους πετάξουμε από τη Βουλή, τελικά αυτά είναι το φταίξιμό μας. Αφήστε τον καθηγητή να μιλήσει, μπας και ξεστραφωθούμε όλοι μας. Τον άφησα αρκετά, κυρία Άννα, τον καθηγητή να μιλήσει. Άλλο μήνυμα. Κύριε Λιάτσο, δεν περνάει το μυαλό σας ότι ο κύριος Φίλης αποτελεί το πλάν B της κυβέρνησης? Αν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση, πάντα μπορούμε να πάμε σε εκλογές αν πιεστεί κατάλληλα ο κύριος Καμένος. Χώρια που αν το Πασό κάνει το λάθος και συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, το 4% θα τους φαίνεται πολύ. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια, είναι ο κύριος Περδίκας, ο Βασίλης. Να είστε καλά. Κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ πολύ. Εγώ... Και θα να σα πω ότι έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν πειράζει, σα ρωτάνε για το πρόγραμμά σα και τα λοιπά. Αφήστε το πρόγραμμα. Στην Ελληνική Λίστα, Ελληνική Λίστα, για το βλέπει εκεί στο ελεύθερο. Πώς το λένε? Ελληνική Λίστα. Και καθηγητά, ξέρετε, η θεωρητικολογία μου αρέσει και εμένα και η οικοτολογία. Όχι, η οικοτολογία. Να ολοκληρώσω. Δεν σα διέκοψα. Σοβαρά πράγματα. Καθηγητά μου, δεν διέκοψα. Σα μιλάει ένα άνθρωπο που έχει 7 εταιρείες κερδοφόρες χωρίς ένα ευρωδάνειο. Εγώ καταρχήν. Άλλο σα είπα. Καταρχήν. Επιπροσωπικού. Σέβομαι τον αγώνα σα. Αφήστε τον αγώνα μου απ' έξω. Μπορεί ο Έλληνας να επιχειρηματίσει, μπορεί να κάνει επιχειρήσεις, μπορεί... χωρίς δανεισμό. Δεν το κατάλαβα. Πρέπει να δανείσει συνεχώς. Σα είπα, 7 εταιρείες διαθέτω κερδοφόρες όλες, δεν απόλυσα κανένα με την κρίση και κερδίζουν όλες. Τα χρήματα λοιπόν, που βρήκατε και τις χρηματοδοτήσατε. Ο αγρότης σήμερα που καλλιεργεί χωράφι, κύριε καθηγητά μου, δεν τον καλλιεργεί γιατί κερδίζει 50 ευρώ. Αν κάνεις εναλλακτική ποιοτική καλλιέργεια, έχουμε 21 έτοιμες, μπορεί να κερδίσει 2.000 ευρώ το στρέμμα. Μα μαζί σου συμφωνώ. Δεν χρειάζεται με τα δάνεια να ασχοληθούμε συνέχεια. Συμφωνώ. Δάνεια. Κάνετε τον Έλληνα το ψηφιακό εκτεθειμένο. Με το σκληρό ευρώ. Επαναλαμβάνω, για να το συνεννοηθούμε, έχετε κολλήσει με τα δάνεια και έχετε μπει σε ένα φάρο κλειδί δανείων. Το πρόβλημα δεν είναι, επαναλαμβάνω, που θα βρούμε μόνο τα λεφτά. Ο αγρότης ήδη επενδύει στη γη του. Αλλά να τον βοηθήσουμε να κάνει εναλλακτική ποιοτική καλλιέργεια και αντί να βγάζει 50 ευρώ να βγάζει 2.000 στο στρέμμα. Αυτό λέμε. Πώς θα γίνει αυτό? Έλα, διαβάστε το πρόγραμμά μας. Εγώ το έχω διαβάσει το ΕΠΑ. Το έχω διαβάσει. Εμείς σας λέμε. Λέω λοιπόν, χρειάζεται για να ξεκαθαρίσω. Όπως πέτυχα στη ζωή μου εγώ, κύριε, και δεν έχω πάρει ένα δάνειο, μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας να πετύχει και η Ελλάδα να πετύχει. Είναι αυτό. Συμφωνώ με τον Βασίλη τον Καπερνάρο. Να γίνει όλη η Ελλάδα. Δεν γίνεται. Δεν κατάλαβα τι είστε. Επειδή έχω κάνει τον αγώνα και ξέρετε τι έλεγε ο Βίσμαν, κύριε καθηγητά, να μην το πω τώρα δημοσίως. Πάμε παρακάτω. Εγώ λέμε επιχειρηματίας. Έχει διαφορά. Έχω έσοδα και έξοδα. Έχω επιχειρήσεις, έχω εργαζόμενους και τους πληρώνω όλους κάθε μήνα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού μπορώ να πετύχω εδώ, μπορώ να πετύχουμε μαζί παντού. Καμία επίρρηση. Το σύνθημα είναι ένα. Δουλειά. Μάθαμε ένα, θα διαγράψουμε το χρέος, θα κάνουμε αυτό. Πώς το κάνετε, κύριε? Μου επιτρέπετε λίγο. Πώς το κάνετε? Δηλαδή, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Θέλετε να ισχυροποιηθείτε τον οικονομικά. Μια τέτοια συζήτηση στην αρχή, αν θυμάστε, το Σεπτέμβριο. Κύριε... Μήπως θυμάστε την εικόνα που σας έδειξα? Σας ότι είπα... οι μοναδικοί που εργάζονται περισσότερο σήμερα είναι οι Έλληνες. Δεν είπα για την τεμπελή Έλληνα. Δεν είπα για την τεμπελή. Λέω ότι δουλειά. Δεν δουλεύουν οι Έλληνες. Όχι, θεωρητικολογούμε αυτό. Μα τι λέτε τώρα? Λέω θεωρητικολογείτε. Λέω επιτυχία. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα λέω θεωρητικολογείτε. Παράγεται έργο. Παραχή υπηρεσίες. Τι κάνετε ακριβώς? Μα τι λέτε τώρα? Λέτε ότι τα δάνεια είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τα δάνεια το πρόβλημα. Η μη παραγωγή πλούτου. Εμείς είπαμε ότι είναι τα δάνεια το πρόβλημα. Ποιος σας είπε ότι πρέπει να δανείσουμε για να κάνετε μια επιχείρηση, κύριε? Κύριε καθηγητά μου, σε παρακαλώ. Ποιο θα την κάνει στην επιχείρηση, κύριε? Όπως τις έχω εγώ, κύριε. 7 εταιρείες χωρίς δανεισμό. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Με τόση φορολόγηση. Και αν με βοηθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα χάλασε 100 εργαζόμενους. Καταλάβατε? Θέλει ευρηματικότητα, κύριε. Η ευρηματικότητα. Δεν την έχετε δυστυχώς. Και καταγγέλνετε τον δανεισμό μου. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Είπα αυτό το πράγμα εγώ. Μα τότε πώς... Λέω ότι αν οργανωθούμε και δουλέψουμε, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Έχετε κολλήσει με το νόμισμα και τη δημοσκοπία. Το νόμισμα καλά. Είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο, κύριε. Αν δεν το έχεις, μπορείς να προχωρήσεις. Λέω ότι το, συγγνώμη, το γιατί, νόμισμα το είναι νόμισμα, εργαλείο. Επειδή λένε κάποιοι να πάμε στην δραχμή και τα λοιπά, βλέπουν ότι ανεβαίνει αυτή η ιστορία της αντιδράσεως και είναι διολογημένη και λένε νόμισμα. Δεν το νόμισμα. Να παράγουμε πλούτο. Αυτό λέμε. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι
παρατέταρτο και έχουμε 7 εκλεκτούς καλεσμένους. Από 1,5 λεπτό. Έχουμε από λίγο χρόνο ο καθένας για να κλείσουμε. Κύριε Βελόπουλε, ολοκληρώσατε. Όχι, απλά για τα εθνικά θέματα να πω για τους Τούρκους κάτι για να κλείσω εδώ. Πείτε για τους Τούρκους. Αν δεν αλλάξουμε σφαίρα επιρροής, το έχω πει χίλιες φορές. Το ΝΑΤΟ δεν μας χρειάζεται στην παρούσα φάση. Χρειάζεται την Τουρκία, χρειάζεται η Γερμανία την Τουρκία, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουμε σφαίρα επιρροής, να βρούμε καλύτερους συμμάχους. Υπάρχει η Κίνα, υπάρχει η Ρωσία. Να προσεγγίσουμε εταίρους και συμμάχους οι οποίοι μας χρειάζονται οι ίδιοι για να μπορούν να μας βοηθήσουν. Ούτε η Γερμανία μας χρειάζεται, μας θέλει δούλους και υπόδουλους, ούτε η Αμερική από ό,τι φαίνεται μας χρειάζεται. Θα μας χρησιμοποιήσει εναντίον της Γερμανίας. Άρα πρέπει να είναι διατάξιμη εξωτερική πολιτική. Το είπατε και μόνοι. Στο ΝΑΤΟ υπάρχουν ανατολικές δυνάμεις, αλλά οι Τούρκοι μπαινοβγαίνουν. Και θα μπαινοβγαίνουν συνεχώς όσο ο καμένος κοιμάται στα στρατόπεδα, όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος. Γιατί το αν κοιμάσαι το χάσει στο στρατόπεδο δεν σημαίνει και τίποτα. Αμυντική πολιτική δεν υπάρχει. Ξέφραγα να μπαίνει η Ελλάδα και δεκαετίες εδώ. Αλλαγή γεωστρατηγική σφαίρα επιρροή. Ομόδοξο τόξο με τη Ρωσία να κάνουμε καλές σχέσεις με τη χώρα αυτή. Γιατί ο ισχυρός παίκτης στην παρούσα φάση και φαίνεται και μετά από χρόνια θα είναι η Ρωσία. Ας το καταλάβουν κάποιοι. Πάμε στον κύριο Δημαρά. Κύριε Δημαρά. Δύο πράγματα. Πείτε ό,τι θέλετε. Πρώτον. Ναι. Επειδή υπάρχουν... Τα mail να μου κατεβάσατε αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Καλοκαιρινέ. Ναι. Επειδή υπάρχουν οι παρατηρήσεις ότι ναι, ψηφίζουμε το τάδε κλπ. Στη δημοκρατία. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πολίτης. Λοιπόν, να ψηφίσει το ΕΠΑΜ ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά να ψηφίσει και να υποστηρίζει συγκεκριμένης ποιότητας κόμματα, πολιτικές, ανθρώπους. Επομένως, δεν είναι, α, δεν μας αρέσει να πάει να τους ξεσηκώσουμε, θα έρθουν εκλογές αργά ή γρήγορα, και επομένως εκεί ο πολίτης να πάρει την ευθύνη του. Δεύτερον, μπορούμε να συνοηθούμε εκεί που συμφωνούμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε, είδατε. Την αναδιοργάνωση της ελληνικής οικονομίας. Ο καθένας μπορεί να κάνει το κόμμα του και να καθίσουμε και κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Ποια είναι τα στοιχεία μιας βιώσιμης οικονομίας και να τα αναγγίσουμε. Να πούμε ότι θέλουμε ισόρροπη οικονομία, ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής, όχι τόσες πολλές υπηρεσίες, ένα σωρό πράγματα. Και εμείς ως οικολόγοι λέμε ότι να μην υπονομεύουμε και τις επόμενες γενιές, δηλαδή να κρατάμε την παραγωγική ικανότητα της γης, να μην χαλάμε τα νερά που ποτίζουμε τα χωράφια και θα χάσουμε και την ποιότητα των προϊόντων που έχουμε τώρα. Δεύτερο θέμα. Αυτό που είπε ο κ. Καραγκούνης ότι βιωστήκαν 80.000. Καλά είναι τα νούμερα, να τα ελέγχουμε, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα. Ούτε 10.000 δεν έχουν διοριστεί. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοια νούμερα και καλά είναι να τα ελέγχουμε. Εγώ όμως μπορώ να πω κάποια νούμερα ότι στα 5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας είχαμε 50 δις πρωτογενή ελλείμματα που καλυφθήκαν με νέα δάνεια. Καμιά 30 δις ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτά τα χρόνια είχαμε μείον 28% στην αγροτική παραγωγή. Ευχαριστούμε αυτό, πολύ κύριε Δημαρά. Αυτό το πρόγραμμα, το πώς θα αλλάξει, αυτό θέλουμε να το ακούσουμε. Πάμε στον κύριο Καραγκούνη. Πάντως, επί Νέας Δημοκρατίας, κύριε Δημαρά, δεν είχατε ούτε αυτές τις φορολογίες, ούτε αυτές τις ασφαλιστικές φορές, ούτε αυτή η φορολέλαπα που έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Τα πράγματα πηγαίναν από κάθε χρόνο σε καλύτερα. Και λογικά ήταν το 2015 να ήταν και ολοκληρωτικά καλά. Το 2016 σίγουρα πάντως εκτός μνημονίων. Τώρα πώς βρισκόμαστε για ακόμα 3 χρόνια μέσα στο μνημόνιο. Με τέτοια δυσβάστακτα βάρη, με αφορολόγητα που συζητάτε να πάτε στα 6.000 ευρώ, στα 7.000 ευρώ, στα 5.000 ευρώ. Με περικοπές κυρίων συντάξεων που βγήκε μια ανακοίνωση από το Γερμανικό Υπουργείο Διαρροή Οικονομικών που λένε από τώρα να νομοθετήσετε από τώρα. Περικοπές των κυρίων συντάξεων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δώσαμε πάρα πολλά. Κύριε Λιάτσο, δεν έχουμε πάρει τίποτα πίσω ως αντάλλαγμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε δεσμευστεί, όπως είπα και πριν, σε πολύ μεγάλη λιτότητα, σε πολύ επώδυνη λιτότητα. Και λέει ο κύριος Τσακαλώτος ότι θα πάρουμε πίσω αντισταθμιστικά, εάν περάσουμε, λέει, το στόχο του 3,5%. Δηλαδή να μειώσουμε, ξέρω εγώ, τον ένφια 35-40% ή κάποια άλλα πράγματα που έβγαλε ως non-paper, δηλαδή αυτά απαιτούν πλεονάσματα 5,5% τουλάχιστον. Δηλαδή μιλάμε για πλεονάσματα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι μιλάμε σοβαρά, κοροϊδεύουν, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Πώς? Σωστό. Σωστό. Τα εθνικά θέματα πάντως, κύριε Λιάτσο, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν προσφέρονται για μικροκομματικές σίγουρα σκοπιμότητες και αντεκλήσεις. Πάντως το ζήτημα είναι ότι έχουμε 3 ανοιχτά μέτωπα τα τελευταία 2 χρόνια. Αλβανικό, σκοπιανό και βεβαίως αυτά που γίνονται με την Τουρκία. Με εχθρικές πράξεις, το έχω πει πολλές φορές, των χωρών αυτών απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα, τι διπλωματική προετοιμασία γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια από αυτή την κυβέρνηση και πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι προκλήσεις. Πάντως αυτά δεν συνέβαιναν πριν.
Αυτό το καταθέτω. Απλά το καταθέτω. Δεν γκρεμίζαν τα σπίτια των βορειοπυρωτών στην Αλβανία, ούτε λέγανε αυτά που λένε οι Σκοπιανίκεδες. Δυστυχώς τα λέγανε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, πριν τις εκλογές, για το ζήτημα το Σκοπιανό. Πάντως κάτι δεν πάει καλά και σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κατσικάρη, έρχομαι σε εσάς. Αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο. Και γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε εξελίξεις οι οποίες θα μας είναι πολύ δύσκολες και πολύ δυσάρεστες. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια. Το πάνε φυρί-φυρί, δηλαδή. Επειδή υπάρχει ένας πόλεμος πολλές φορές και στην επικοινωνία, πολλές φορές το έχουμε ζήσει με τους Τούρκους αυτό, και με μοντάζ και με μονταζιέρες και με fake news. Και τώρα το κάνουν στα και με fake news το κάνουν κατά καιρούς. Νομίζω ότι αυτό το θέμα όχι μόνο ενώνει, συνεγείρει και όλους εμάς εδώ και τους Έλληνες και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Πάντα έτοιμοι. Σίγουρα η Τουρκία κυβερνάται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταργήσει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Ναι, ναι. Έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται πέρα από το δημοκρατικό κεκτημένο και αυτό πρέπει να μας χτυπάει καμπανάκια για να είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Έτσι, οπωσδήποτε ανησυχούμε για αυτά που γίνονται, για τις διαρκείς προκλήσεις, πρέπει να έχουμε το νου μας. Εγώ δεν βλέπω αλβανικό και άλλα πράγματα, δεν θεωρώ ότι αυτές είναι δορυφορικές καταστάσεις της Τουρκίας και βασίζονται και στο μουσουλμανικό και σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, κύριε Λιάτσο, το κυρίαρχο σήμερα, για να κλείσω με αυτό, είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε με το εγώ μας. Έτσι, το εγώ του καθενός. Γιατί είναι μια κρίσιμη στιγμή, όπως και με τα ελληνοτουρκικά που λέτε, με το Αιγαίο μάλλον, και με τις διεκδικήσεις αυτές τις ασύμμετρες και τις άθλιες, και να πάμε στο εμείς. Εμείς επιμένουμε. Θεωρητικά, έτσι όπως τα λέτε, ακούγεται πολύ ωραίο. Πρέπει να ξέρω πόσο στην πράξη. Όχι, κύριε Λιάτσο, ακούστε. Όταν χτυπάνε καμπανάκια κινδύνου και ακούγονται από παντού, έρχονται κύματα. Πρέπει να το καταφέρουμε αυτό, έτσι. Κάποτε. Πρέπει, αν δεν μπορούμε. Να το καταφέρουμε, ναι, και οφείλουμε. Οφείλουμε έχετε να το καταφέρουμε. Διότι κανείς δεν έχει πετύχει. Αν είχαμε πετύχει, κύριε Λιάτσο, το ξανάπα και την άλλη φορά, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Θα είχαμε βγει στις αγορές, θα ήταν όλα όμορφα και ωραία. Δεν πέτυχαν αυτά τα προγράμματα. Δεν πέτυχαν. Μάλιστα. Άρα πρέπει να πάμε μαζί, να κάνουμε κάποιες κινήσεις διαφορετικές, να υπάρχει εθνική στρατηγική. Εθνική στρατηγική. Και δεν είναι θέμα το νόμισμα. Πολύ που λένε. Χαμός γίνεται. Ποιο πράγμα. Τα βλέπεις τι γίνεται. Κάθε χαρτί έχει τρία mail. Να πάμε σε εθνική συνεννόηση. Να πάμε σε εθνική. Έρχομαι. Ευχαριστώ κύριε Κατσικάρη. Κύριε Κατσικάρη. Τώρα που λέει ότι φόβη γεννηματά δεν μιλάει για εθνική στρατηγική. Είμαστε και εμείς. Με συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ να μην αδικήσουμε τους άλλους. Κύριε Κατσικάρη, εσείς είστε και της επικοινωνίας. Να μην αδικήσουμε τους άλλους. Ακούστε να δείτε. Μια κουβέντα μόνο. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Μαζί και με τον ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, διότι αν είστε εσείς και Καραγκούνη μόνοι σας, για να πάω κι εγώ στα Ζάπια, αφού με προκαλέσετε τέτοια ώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε. Είχαμε πάει πολύ νωρίτερα, η χώρα θα είχε σωθεί. Αν δεν ήθελε οποιοδήποτε. Ο καθένας, αν είναι πρωθυπουργός, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσικάρη. Παρακαλώ. Γιατί όσο είχαμε τον κύριο Κουβέλη, είχαμε κριτική μέσα στην κυβέρνηση, είχαμε κυβερνητική αντιπολίτευση. Δεν μπορείτε να έχετε καμία. Ο άνθρωπος αυτός ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αφήστε τα, έχουμε δει. Πάμε στον κύριο Στρατούλη, παρακαλώ πολύ, γιατί μας μένουν 6 λεπτά για να μην αδικήσω κανέναν. Δεν θέλω να αδικώ κανέναν, όσο γίνεται δηλαδή. Σε μισό λεπτό, τρεις μικρές παρακλήσεις. Το πρώτο, ότι ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι νέοι, δεν μπορεί να κάθονται απαθείς να παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε νέα λαϊλασία των εισοδημάτων τους και ακόμα περισσότερα νέα παιδιά στην ξενιτιά. Πρέπει να ενεργοποιηθούν, να κινητοποιηθούν, να κατέβουν στους δρόμους, να διεκδικήσουν, να μην περάσουν αυτές οι πολιτικές, να διεκδικήσουν την αντιμνημονιακή ανατροπή. Δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι δεν είναι μοίρα του λαού μας και της πατρίδας μας να συνεχίσει με αυτές τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που φτωχοποιούν το λαό και ταπεινώνουν την πατρίδα. Υπάρχει άλλη πολιτική. Και για τις συμπληγάδες πέτρες υπήρχε, η μυθολογία μας έχει παραδείγματα. Ναι, ναι. Πέρασε η Αργό μέσα από αυτές, αφού όμως πρώτα άνοιξε το δρόμο το Περιστεράκι. Έτσι και εδώ υπάρχει εναλλακτική λύση και το Περιστέρι που θα ανοίξει το δρόμο είναι ένα αντιμνημονιακό φιλολαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής και της παραγωγικότητας της χώρας μας και των κοινωνικών πολιτικών που οδηγεί σε μια Ελλάδα
πιο δίκαιη σε μια Ελλάδα της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς λιτότητα και μνημόνια, αλλά προϋπόθεση γι' αυτό είναι το εθνικό νόμισμα. Έχουμε βγάλει, κύριε Λιάτσο, σε μεγάλο τυράζ από προχθές αυτό το φυλάδιο «Η Λαϊκή Ενότητα», που απαντάμε σε όλες τις λαϊκές φοβίες αλλά και στα τρομοκρατικά επιχειρήματα των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων μας, για να αποδείξουμε το πόσο αναγκαίο είναι σήμερα να πάμε στο εθνικό νόμισμα και πώς μπορεί να βοηθήσει. Και τρίτο και τελευταίο, ότι προϋπόθεση για μια άλλη λύση εναλλακτική που θα οδηγεί σε μια τέτοια Ελλάδα της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι όλες οι αντιμνημονιακές, πατριωτικές, δημοκρατικές και βεβαίως και αριστερές δυνάμεις που είναι ανυπότακτες στα μνημόνια και στους δανειστές. Πρέπει να συγκροτήσουμε ένα κοινό μέτωπο, όχι μόνο πολιτικό αλλά και εκλογικό, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στο λαό ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στα μνημόνια, ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει θετική διέξοδο, υπάρχουν και οι πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό. Κύριε Καπενάρο, ακούστε. Μήνυμα. Ο κύριος λέει Δημαράς δεν είναι γνώσης του θέματος φέτα στον Καναδά. Εντάξει, δεν το ξέρει. Μπορεί να μην το ξέρει το θέμα. Η φέτα, λέει, πωλείται με την ονομασία φέτα σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ του Καναδά και κατασκευάζεται σε πόλεις του Καναδά, όπως το Τορόντο και το Μόντρεαλ. Μόνο οι Έλληνες ομογενείς μπορούν να βρουν ελληνική φέτα στα μπακάλικα τα ελληνικά που υπάρχουν στις συνοικίες όπου υπάρχουν Έλληνες. Οι ποσότητες αυτές είναι λιγοστές και η τιμή της πραγματικής ελληνικής φέτας είναι αστρονομική λόγω δασμών. Έτσι. Τι μας λέει τώρα, λέει ο κύριος Δημαράς. Συγκρίνεται το ένα ή τα δύο ή τα δέκα ελληνικά. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το μήνυμα. Αυτά τα είπε Έλληνας βουλευτής. Δεν μου επιτρέπετε. Προφανώς δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Εγώ θέλω να διαβάσω. Κύριε Καραγκούνη, γιατί με διακόπτετε. Και να μπορεί να κάνει φέτα ο Καναδάς. Και να μπορεί να κάνει φέτα ο Καναδάς. Αυτό είναι. Δεν γίνεται. Υπάρχει θετικό. Τέλος πάντων. Επειδή το πέρασαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, τώρα προσπαθούν να δικαιολογήσουν την κατάσταση. Το πέρασε η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε όλο τη φέτα. Όλη η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Όλοι, παρακαλώ, όλοι, όλοι οι μνημονίοι γίνονται. Λοιπόν, ήταν πράσινοι. Ακούστε, ακούστε. Παρακαλώ. Να πιάσουμε το εθνικό θέμα που είναι σοβαρό, όπως λέτε. Και τα υπόλοιπα είναι σημαντικά βεβαίως, αλλά τώρα δημιουργούνται σημαντικότερα. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως με το Τσεσμέ, ξέρετε γιατί γίνεται, κύριε Λιάτσο. Διότι οι Αμερικάνοι δεν αφήνουν, ουσιαστικά έτσι αποδείχθηκε, διότι όταν βλέπεις το ΝΑΤΟ και είναι αμέτωχο, δυστυχώς έχουμε και τη διάλυση του ελληνικού λόμπι στην Αμερική, διότι έχουμε ομογενείς πια, δεν έχουμε λόμπι, και αυτό οφείλεται στην αναξιότητα και στην ανικανότητα των Ελλήνων πολιτικών, των κατά καιρούς πολιτικών της τελευταίας 30ετίας, 40ετίας. Γίνεται γιατί εμείς αυτή τη στιγμή με 6% ναυτικά μίλια έχουμε 35% στο Αιγαίο συμμετοχή. Αυτά είναι τα δικά μας. Το δικό μας μερίδιο είναι 35% με 6 ναυτικά μίλια. Αυτή τη στιγμή τα διεθνή ύδατα με το 6% της δικά μας, το δικό μας είναι 56% τα διεθνή ύδατα. Εάν θα μπορούσαμε, που δεν τολμούμε, να κάνουμε τα 6 ναυτικά μίλια 12, όπως τα έχει όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη του πλανήτη σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, τότε η μεν Ελλάδα θα έχει 63% από το 35% πάει στο 63% μερίδιο στα νερά του Αιγαίου. Τα διεθνή ύδατα από 56 γίνονται 26%. Καταλάβατε τώρα πώς παίζεται το παιχνίδι που βγαίνει το Τσεσμέ στα διεθνή ύδατα? Διότι αν είχαμε 12 ναυτικά μίλια, δεν θα μπορούσε το Τσεσμέ να βγει στα διεθνή ειδικά με την ανοχή των Αμερικανών. Σημειωτέων δε ότι εάν γίνουν 12 ναυτικά μίλια πάλι, η Τουρκία δεν κερδίζει τίποτε. Από 8,8% γίνεται 10. Τι γίνεται όμως? Αφήσανε την Τουρκία μολονότι δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας να κάνει 12 ναυτικά μίλια μαζί με τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους Ρώσους στον Εύξεινο Πόντο. Εδώ λέει η Τουρκία κάζους μπέλι. Θα το έλεγε η Τουρκία το κάζους μπέλι αν δεν είχε τη βοήθεια της Αμερικής. Εδώ είναι η ικανότητα να τα εκθέσεις τα θέματα αυτά παγκοσμίως και να πας στην Αμερική να τους προκαλέσεις στα ίσα και να δούμε εκεί οι Έλληνες που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα πόσο πραγματικά ενδιαφέρονται, για να πραγματοθεί αυτό, για να σιγά σιγά να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε, αν υποτεθεί, κυρίαρχο κράτος. Σας ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Για δείξτε λίγο, και πάμε στον κύριο καθηγητή, δείξτε λίγο, κύριε Αλιάκου, τον τίτλο, τον προηγούμενο τίτλο, για πόσο χρονικό διάστημα θα κάνει βόλτες στο Τσεσμέ. Για άγνωστο χρονικό διάστημα, κύριε Καπερνάρε. Θα διεξάγει έρευνες στο Τσεσμέ για άγνωστο χρονικό διάστημα στο Αιγαίο. Κύριε καθηγητά. Αλλά. Παρακαλώ. Για να συνεχίσω από την τελευταία κουβέντα του Βασίλη για το κάζους μπέλι,
πού το κάνουν και πότε το κάνουν και πότε γίνεται. Σήμερα, όταν υποτίθεται ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υποτίθεται ότι έπρεπε να υπερασπίζονται όλα τα δίκαιά μας οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι? Γιατί δεν το κάνουν και δεν θα το κάνουν ποτέ? Γι' αυτό εμείς στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο αγωνιζόμαστε να γίνει μια μεγάλη πατριωτική δύναμη εξουσίας που θα επαναφέρει τα πράγματα στην χώρα μας για να μπορεί να τα υπερασπιστεί. Να μπορεί να πάει στην Αμερική που λέει ο κύριος Καμπερνάρος. Γιατί τώρα δεν μπορεί να πάει. Τώρα δεν έχει ούτε τα ανταλλακτικά να μπορέσει να βάλει ή στα αεροπλάνα ή στο οτιδήποτε για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μπορείς λοιπόν χωρίς να έχεις την εθνική σου ανεξαρτησία και μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να την έχεις ποτέ όταν έχεις ένα τέτοιο χρέος το οποίο είναι παράνομο και είναι προϊόν απάτης κατ' ουσίαν. Και, με το, και το 2000, που, 2001 που μπήκαμε και από το 2010, σαφέστατα τα ξύγησα και νωρίτερα, αλλά και τώρα πολύ περισσότερο με το τελευταίο μνημόνιο. Το οποίο είναι μνημόνιο κατοχής με 5 μνημονιακά κόμματα να το έχουν υπογράψει. Και με τον ελληνικό λαό κόντρα. 61,3% στην πλατεία να έχει πει όχι στην δανειακή σύμβαση που θα υπογράφεται. Μάλιστα. Και ρωτώ, δεν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να εξεγερθεί? Δεν ήρθε η ώρα? Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Ήταν μια πολύ... καλά. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα γίνει ήταν μια όσο νούπο. Πολύ ζωηρή συζήτηση η απόψινή. Θα κλείσω με ένα μήνυμα από ένα φίλο μας ο οποίος μου έστειλε mail και με τίμησε, γιατί όλοι με τιμάτε με τα μηνύματά σας και τα mail που στέλνετε κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, από το βροχερό Ανόβερο. Όπως γράφει ο φίλος μας, ο κύριος Στράτος Παπούκας, είμαι έμπορος, λέει, ηλεκτρονικών προϊόντων και δόξα τω Θεώ είμαι καλά οικονομικά. Δεν θέλω ούτε κάποιον διορισμό ούτε κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω είναι το καλό της πατρίδας μου. Και κλείνω με αυτό το μήνυμα. Μπράβο. Που έρχεται από έναν άνθρωπο συμπατριώτη μας, ο οποίος πήγε και πρόκοψε στη Γερμανία, στο Ανόβερο, και μας στέλνει αυτό το ενωτικό μήνυμα. Δεν θέλω, λέει, ούτε ρουσφέτη ούτε τίποτα. Το μόνο που θέλω, λέει, είναι το καλό της Ελλάδας μας. Αυτό το είναι καλό της πατρίδας μας. Θέλω να ευχαριστήσω αυτό πάρα είναι πολύ τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Δημαρά, τον κύριο Καραγκούνη, τον κύριο Κατσικάρη, τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Καπερνάρο και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Το πρωί φοβερό θέμα στην πρώτη σελίδα της Contra News. Το βλέπετε. Οργισμένος Αλέξης με φίλοι και Καμένο. Θα διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες το πρωί στα περίπτερα που θα πάρετε την Contra News. Εμείς θα συναντηθούμε τηλεοπτικά το βράδυ στις 12. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας νύχτα.